Επιτέλους είναι η λέξη, ο άντρας που μπορεί να σταθεί δίπλα μου σε όλα τα επίπεδα, ύψος, ομορφιά, αχάριστη, ταλέντο. Έφυγα, HR. Λοιπόν, το γνωρίσαμε ως μοντέλο, σάρωσε τις διεθνείς πασαρέλες, έκανε καμπάνια στο εξωτερικό, όμως όταν γύρισε στην Ελλάδα αποφάσισε να ασχοληθεί με τη τηλεόραση και με την υποκριτική. Τον αγαπήσαμε και είναι εδώ ο Αλέξης Παπάς. Μα τι υποδοχή είναι αυτή. Πώς. Και δεν έχω βάλει και ψηλά τα κούνια. Κοίτα τώρα, κοίτα. Κάτσε λίγο. Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι, ας πούμε. Και άμα έβαζα και το πολύ ψηλό, θα ήμουν εκεί. Κατάλαβε. Σηκώνει και πόδι. Σωστό ύψο. Πρώτη φορά η μαγκύρα σήκωσε πόδι. Δεν την ξέρω να σηκώνει. Γιατί φόραγα. Και το παιδί μα. Ναι, και το παιδί μα. Μπαμπά, μαμά, τι κάνετε. Είστε καλά. Θα μπορούσα. Πάμε να κάτσουμε. Πάμε να κάτσουμε. Έλα, Αλέξη. Καλώ μα ήρθε. Τι ωραία παρέα που είστε εδώ. Ρε Αλέξη. Ναι. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Πέρασε και εγώ από το modeling. Ένα φεγγάρι. Αλλά δεν θα ξεχάσω που τον έβλεπα σε αφίσες. Παντού. Και έλεγα, τι είναι αυτός, ρε παιδί. Έτσι έλεγες. Έτσι έλεγες. Αφίσεις στην Ελλάδα ή... Από καμπάνιες, τα περιοδικά. Που, και δεν ήξερα ότι είσαι από εδώ. Δηλαδή δεν είχα ιδέα. Όταν λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα ο Αλέξης και ξεκίνησε, Καλέ, το παιδί μας, ήταν δικό μας αυτό το παιδί και δεν το ξέραμε. Και εσύ έκανες modeling όμως. Έκανα λίγο, εντάξει, από όχι πάρα πολύ. Από ό,τι διάβασα λίγο, γιατί... Διάβασες για μένα, Αλέξη. Έχω διαβάσει για σένα, ναι. Πριν διάβασες, Αλέξη. Τι σου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι είσαι πάρα πολύ όμως, καταρχάς. Ότι είσαι πάρα πολύ έξυπνη και φαίνεται αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήθελα να δω πιο πίσω τι συνέβαινε και είδα ότι στο Google, αν ψάξει κανείς, θα δει ότι έχεις κάνει και. Έκανα ένα φεγγάρι και εγώ λίγο modeling. Αλλά με κέρδισε η τηλεόραση γιατί είχα αυτή την άνεση, Αλέξη μου, και δεν μπορούσε να μου αντισταθεί. Αν και δεν ήταν και εμένα ο στόχος μου η τηλεόραση. Εσύ πώς αποφάσισες να αφήσεις το εξωτερικό και να γυρίσεις στην Ελλάδα? Τι σε γύρισε πίσω? Στο εξωτερικό έκανα μια καριέρα δεκαετή, η οποία είχε πάρα πολλά πράγματα. Μου έδωσε καταρχάς εμπειρίες, δεδομένου ότι συνεργάστηκα με πάρα πολλούς καταξιωμένους ανθρώπους στο χώρο του modeling, σχεδιαστές κυρίως, αλλά και μοντέλα. Mm-hmm. Η εμπειρία εννοώ τα ταξίδια που έκανα και ο τρόπος με τον οποίο έβλεπα τις κουλτούρες σε κάθε περιοχή και σε λαούς που είχε τεράστια διαφορά ο ένας με τον άλλον, πότε στα πιο κοσμοπολίτικα, πότε σε πιο έτσι, πίσω στο χρόνο περιοχές mm-hmm. στον πλανήτη. Και αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω να δω τον πλανήτη από μια άλλη σκοπιά. Σου ανοίγει και λίγο, ρε παιδί μου, την προοπτική το να ζήσεις σε άλλες χώρες, να ζήσεις άλλους πολιτισμούς, άλλη κουλτούρα. Και οικονομικές απολαβές, φαντάζομαι, θα είχες καλές. Έβγαλες χρήμα το μοντέλο. Σίγουρα, όταν ξεκίνησα σαν ηλεκτρολόγος από την Ελλάδα. Και ψυχτικός και ηλεκτρολόγος. Και οικοδομή έχω μάθει ότι έχεις κάνει. Και οικοδομή έχω κάνει. Νομιστήριο πυλοφόρη. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα γυρίσω όλο τον κόσμο. Πώς ανακαλύψανε? Πώς έφυγες από την οικοδομή και πήγες στο modeling? Ήταν ένα πρακτορείο εδώ στην Ελλάδα, το οποίο για πρώτη φορά ήρθαμε σε επαφή και μου πρότεινε να κάνω κάποιες φωτογραφίες. Δεν για έγινε να δει... από κάποια κοπέλα? Η προτροπή. Έγινε από μια κοπέλα, μια φίλη, εν πάση περιπτώσει, που είχε αυτή κάποιες επαφές και μου πρότεινε να κάνουμε μια επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που είναι στον χώρο του modeling. Εγώ βέβαια δεν είχα καμία ιδέα. Δεν είχε συνειδητοποιήσει ποτέ πόσο ωραίος είσαι? Μου λέγανε, επειδή σαν μικρό παιδάκι ήμουνα στρουμπουλό. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω όταν μου πιάνουν τα μάγουλα, αν το κάνουν επειδή είμαι χαριτωμένος ή αν στο μυαλό τους ή στα μάτια τους φαίνομαι όμορφος. Πόσα δηλαδή κιλά παραπάνω είχες? Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι, δεν είχα και τη ζυγαριά, απέφευγα να την κοιτάω, αλλά ήμουνα πολύ. Πέρασες και εποχή που έτρωγες bullying γι' αυτό, ας πούμε? Δεν είδα ποτέ το bullying σαν bullying. Δηλαδή, ότι υπήρχαν πειράγματα στο σχολείο, υπήρχε πείραγμα από τον αδερφό μου και γελάγαμε, μόνο έτσι. Αλλά την έννοια του bullying για τα κοιλά μου, όχι. Εντάξει, όχι. Δεν ήμουνα και σαμπρελά. Μπορεί να την υποσιώθησε να ξεκινήσεις τόσο μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου? Τι έχεις ακόμα στη ζωή σου, μιλάτε, έχετε επαφή? Ποιον, τον? Την κοπέλα αυτή που σου έκανε λίγο παρότριση. Όχι, δεν μιλάμε. Όχι. Ναι. Και άλλαξε η ζωή σου. Ήταν όμως, ένα φεγγάρι, ναι, όντως. Από τις στιγμές που λες ότι. Παιδί μου, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν περιμένω να προκύψει κάτι. Ναι. Δεν φαντάζομαι τι είναι αυτό που μπορεί να συμβεί και τελικά μπορεί να μην απέδωσε η σχέση, αλλά απέδωσε σε κάτι άλλο. Τι σε γύρισε πίσω?
Η νοσταλγία, να γυρίσω πίσω. Επειδή από 19 μέχρι 29 ήμουνα μόνιμα στο εξωτερικό, μέχρι 30 ουσιαστικά, κάποια στιγμή στη Νέα Υόρκη, επειδή δεν ήταν και ό,τι καλύτερο μετά από 5,5 χρόνια να ζει σε μια χώρα που, σε μια πόλη μάλλον που έχει 20 εκατομμύρια κατοίκους, είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και όλη την ώρα το μυαλό σου δεν μπορεί να ησυχάσει. Mm-hmm. Υπάρχει και ένα phrase ότι που λένε οι Αμερικάνοι, ζήσε στη Νέα Υόρκη μια φορά αλλά φύγε όταν ταλαιπωρηθείς ή κουραστείς πολύ, και πήγαινε στην Καλιφόρνια μια φορά αλλά φύγε όταν μαλακώσεις πάρα πολύ. Συμβαίνει το αντίθετο. Οπότε σκλήρινα λίγο στη Νέα Υόρκη. Ήθελα επίσης να μεταπηδήσω σε κάτι που μου δίνει το πλεονέκτημα να μπορώ να χρησιμοποιώ το μυαλό μου για να μπορώ να πάω ένα βήμα παραπέρα. Όχι ότι στο modeling δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις το μυαλό σου, αλλά κυρίως έχεις ανθρώπους από πίσω που πολλές φορές δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Άρα ένιωθα και λίγο ότι κάνουμε μισή δουλειά με το να μην μιλάω. Γιατί... Καλά, ούτως ή άλλως, όσοι έχουν ασχοληθεί με το modeling, κάποια στιγμή κουράζονται από αυτό, γιατί δεν έχει εξέλιξη, να το πούμε. Δηλαδή, κάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Μόνο τις απολαβές πλέον. Αν έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο όπως ήταν ο Αλέξης, που βγάζεις πολλά και χρήματα επίσης, και το κάνεις γι' αυτό. Ναι, και επίσης δεν έχεις ποτέ μία έδρα ουσιαστική. Βέβαια. Δηλαδή, νιώθεις λίγο. Συνέχεια μετακινήσει με μια βαλίτσα στο χέρι. Θέλεις κάποια στιγμή μια βάση στη ζωή σου. Μα ήξερα ότι έρχομαι εδώ και θα με καταλάβεις. Αλέξης, πώς σε καταλαβαίνω. Η υποκριτική πώς προέκυψε, τυχαία ή ήθελες να πας προς τα εκεί? Η υποκριτική προέκυψε από τη Νέα Υόρκη ακόμα, όταν ήθελα να αλλάξω πρακτορείο, γιατί δεν ήμουν ευχαριστημένος με το προηγούμενο. Και είδα στο New York Model Management τον ιδιοκτήτη, τον Τζιφ, ας πούμε, ο οποίος μου πρότεινε να ασχοληθώ με την υποκριτική, γιατί άλλωστε, παρόλο που ήμουν στο modeling, όλες οι δουλειές, κατά κύριο λόγο, που έκανα, ήταν πιο πολύ commercial, τις λέγαμε, πιο εμπορικές. Ναι, 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 κατάλαβα. Οπότε αυτό σήμαινε πως έπαιρνα περισσότερο καμπάνιες ή διαφημίσεις στην τηλεόραση, παρά τόσο πολύ της μόδας αυτού του αδύνατου μοντέλου που βρίσκεται στις πασαρέλες του Παρισιού και κάποιων άλλων χωρών στη Νέα Υόρκη. Έκανα πασαρέλες, πάρα πολλές, αλλά ήταν για brands τα οποία ήταν πιο, ας το πω, κλασική η αρσενική ομορφιά τους, που αντιπροσώπευαν. Ναι, επειδή έχεις κάνει και τηλεόραση και παρουσίαση, νομίζω ένα παιχνίδι με την Τωρέτα είχατε κάνει, ναι, αν θυμάμαι ναι, καλά. Στο Sky, βέβαια, καλέ, δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Το είδες στο Google. Πώς δεν... Παιδί μου, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν εδώ, μας φέρνουν βιογραφικά, τι νομίζεις. Εγώ θα σε έβλεπα στο GNTM, σου γίνει ποτέ πρόταση, ως κριτής, γιατί έχεις πολύ μεγάλη πείρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει γίνει πρόταση. Θα πήγαινε σαν σου ότι... Επειδή η ομάδα που το απαρτίζει έχουν βρει τα κουμπιά τους, νομίζω ότι επικοινωνούν πολύ, πολύ καλά, αν και νομίζω ότι μια κοπέλα που ήταν πρόσφατα έφυγε, αν δεν το παρακολουθώ. Χατζηπαντέλη, ήταν μόνο για τους οντισιών. Α, οκ. Δεν μου έγινε πρόταση, γιατί νομίζω ότι το GNTM είχε ξεκινήσει πριν ακόμα... Ναι, αλλά ο Καράβας είναι new entry, ας πούμε, ο Γιώργος. Είναι τα τελευταία δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Ναι. Πριν από δύο χρόνια ήμουνα στην παραγωγή του Γεωργίου στα Δίδυμα Φεγγάρια. Σωστό. Συγγνώμη, στο... Οχτώ λέξεις. Σε οχτώ λέξεις, σωστά. Θα πήγαινες όμως αν σου γινόταν τέτοια πρόταση. Θα το σκεφτόμουν. Πιστεύω πως ναι, με αντιπροσωπεύει, θα το σκεφτόμουν. Στο Survivor πήγες για την οικονομική απολαβή, για την εμπειρία, τι σε κέρδισε? Κοίταξε να δεις. Είχε πολλά στοιχεία τα οποία σκεφτόμουν ότι θα μου άρεσε να πάρω μέρος. Mm-hmm. Ένα είναι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το ξαναζήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όσες φορές και να θέλεις με την παρέα σου να πεις ότι πάμε μία βόλτα στο τάδε νησί, στην τάδε βραχονησίδα, να δούμε πώς είναι για μια εβδομάδα, δεν πετυχαίνεται ο στόχος. Mm. Πάντα κάποιος θα έχει πρόβλημα. Και γνωρίζοντας ότι η παραγωγή κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, από την άποψη ότι έχει τους κατάλληλους ανθρώπους, γιατρούς, αν γίνει κάτι, οτιδήποτε, είναι εκεί για να σε προστατεύσει και να σε διαφυλάξει. Θεώρησα ότι αυτή η εμπειρία μπορεί να γίνει με τον πιο σωστό τρόπο και να έχει και ανταπόκριση στη δικιά μου καριέρα. Έχεις πει όμως ότι πάντα όταν πας σε κάτι τέτοιο τόσο δυνατό, πάντα η πρώτη φορά είναι η καλύτερη. Άμα θα ξαναπάς δεν θα είναι το ίδιο.
Αυτό τι σημαίνει, Αλέξη, ότι δεν θα σε δούμε στο All Star? Προσπάθησα να θυμηθείς την πρώτη φορά που ερωτεύτηκες. Ναι. Είναι το ίδιο με την τελευταία φορά? Όχι. Εντάξει, κάθε φορά είναι διαφορετική όμως. Είναι διαφορετική. Ναι, αλλά ξαναερωτεύεται. Ξαναερωτεύεσαι, εννοείται. Απλά η πρώτη είναι αυτή που χάνεις το μυαλό σου. Δεν το χάνεις. Είναι αυτή που... Αλλά η δεύτερη εμπειρία μπορεί να είναι τόσο σημαντική που να παντρευτεί, να κάνει παιδιά, να δημιουργήσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο. Ναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συμφωνώ. Ναι. Μιλάμε μπορεί για το δεύτερο εννοώ να σου χτίσει κάτι πολύ καλύτερο. Που σου χτυπάει την πόρτα για πρώτη φορά. Μοιάζει με το Χατζηδάκι. Κάνει. Θα ανοίγει. Ναι, αλλά τώρα δεν έχει μεγαλύτερη εμπειρία για να επιστρέψει. Και να δημιουργήσεις ξέρεις πολύ καλά πώς είναι, ξέρεις τις συνθήκες, άρα μπορεί να το τροπίζεις διαφορετικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, πρέπει να ρωτηθούν οι άλλοι παίχτες που θα μπουν, ναι, αν θα νιώθανε καλά με την παρουσία μου εκεί. Γιατί μπορεί και να... Τι σε ενδιαφέρει? Χαριτολογώντας το λόγο εννοείται, ναι, αλλά εννοείται πως σαν project το Survivor έγινε πρώτη φορά και πήρε τις διαστάσεις που πήρε και το ίδιο το project, αλλά και βοήθησε και εμένα. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή ήταν μια εμπειρία πολύ δυνατή, δεν θεωρώ ότι θα έχει την ίδια απήχηση. Μάλιστα. Είναι όμως κάτι το οποίο... Το σκέφτεσαι. Το συζητάμε με την παραγωγή. Οκ. Okay. Δεν έχετε καταλήξει. Δεν έχουμε καταλήξει. Okay. Υπάρχουν δούμε, λοιπόν, πολλοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στο να μην πάω. Αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στο να πάω. Ακόμα δεν είναι ώρα να σου πω με σαφήνεια τι θα κάνω, okay, γιατί αλλιώς θα έχανα την μπάλα. Ναι. Όχι, δεν έχω αποφασίσει, αυτή είναι η okay αλήθεια. Είναι αυτό που σε κάνει πιο πολύ να θέλεις να πας, αν μπορείς να μας να πεις. Θέλω να πάω. Αυτό που σε κάνει να πεις, ναι, τώρα... Θεωρώ ότι η κοινωνία που ζούμε έχει ανάγκη από λίγο να τις βγάλει κάποιος ή κάτι στους ανθρώπους την αίσθηση ότι ζει λίγο την wild πλευρά του. Μάλιστα. Και εγώ όταν, παρόλο που στην τηλεόραση μπορεί να έβλεπες ένα χαρακτήρα ο οποίος βασιζόταν από την αρχή μέχρι το τέλος τηλεοπτικά σε κάτι που είχα εγώ στο μυαλό μου, μεταξύ άλλων μου έκανε και καλό η αίσθηση ότι βρίσκομαι και πατάω τα πόδια μου γυμνά στη φύση. Α, στον πλανήτη. Σ' αρέσει να περπατήσεις ξυπόλυτος. Μου άρεσε όλη η διαδικασία αυτή που... Τελικά έγινε συνήθεια. Mm. Έγινε γλυκιά πικρή συνήθεια. Mm. Ήταν κάτι περίεργο. Πιστεύεις ότι κάλυψε την ανάγκη του τηλεοπτικού κοινού? Γιατί σε βλέπω ότι πας πολύ σκεπτόμενος, δηλαδή τι πας να κάνεις ακριβώς ένα παιχνίδι. Το Bachelor τι άφησε πίσω σαν αποτύπωμα? Δεν ξέρω. Δεν το σκέφτηκες τόσο καλά πριν πας? Θα σου πω γιατί. Ή το έκανες έτσι λίγο πιο αυθόρμητα? Σε ό,τι έχω κάνει στην τηλεόραση δεν έχω δει καθόλου τα επεισόδια που έχω κάνει. Έχω δει αποσπάσματα, αλλά δεν ξέρω τι στίγμα έχει ο κόσμος μέσα του. Δεν τον ένιωθες τον κόσμο που έβλεπε. Δεν διάβαζες, ας πούμε, τι γραφόταν για σένα? Δεν μπορούσα να διαβάσω, δεν είχα κινητό. Μετά, παιδί μου, τον απόϊχο που μπορεί να άφησε αυτή η κίνηση για σένα. Ναι, ακούστηκαν διάφορα πράγματα. Ότι το συγκεκριμένο project ήταν... ακούστηκε ότι υποτιμούσε τη γυναίκα, ότι κάποιες... γυναίκες μπορεί να το είδαν στραβά. Παρ' όλα αυτά έχω πει. Θα το υπερασπιστείς αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν έχει να κάνει με το αν εγώ θα το υπερασπιστώ. Η άποψη του κόσμου είναι αυτή και τη σέβομαι. Δεν θέλω να αλλάξω την άποψη του καθενός. Απλά θέλω να θυμίσω ότι αυτό το project είναι Warner Bros. Από εκεί έρχεται το format, από την Αμερική. Παίζει σε πάρα πολλές χώρες. Mm-hmm. Και αν ο στόχος της Warner ήταν να υποβαθμίσει τη γυναίκα, σίγουρα δεν θα περίμενε την Ελλάδα για να το κάνει. Το έχει κάνει ήδη 25 χρόνια σε όλες τις άλλες χώρες με τεράστιο κοινό. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα πείραμα το οποίο στα δικά μου μάτια, δεν ήμουν εγώ ο παραγωγός, δεν έκανα εγώ όλη τη δουλειά πίσω από την κάμερα. Εγώ με φωνάξανε να λάβω μέρος σε ένα τέτοιο σοου και θεώρησα ότι ναι, μπορεί να είναι ωραίο, μπορεί να είναι και να έχει αρνητικές πινελιές, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρουν καλύτερα. Το είδες λίγο σαν ρόλο εσύ, επειδή ακουγόντουσαν πολλά, ότι είναι scripted, ότι διαβάζετε σενάρια και εσύ και οι κοπέλες, όχι μόνο εσύ. Mm. Αυτό το σε ιδρυγκάρισε να το δεις και λίγο ρόλο, αν μπορώ εγώ να παίξω αυτό το ρόλο? Όχι, γιατί κάθε φορά δεν ήξερα τι θα ακούσω. Mm. Δεν αρρώλαβε εμένα, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι πηγαίνοντας στο Survivor σκέφτηκε και εμπνεύστηκε από τον Kevin Spacey και το House of Cards να κάνει αυτό το ρόλο. Άρα αυτό που βλέπουμε στο Survivor δεν είναι ο Αλέξης Παπάς.
Είχε στοιχεία μου, αλλά δεν ήταν εξ ολοκλήρου αυτό. Θέλω να σου πω ότι όταν στο Survivor υπήρχαν και στιγμές που ήμασταν μόνοι μας με τα παιδιά. Mm-hmm. Υπήρχαν στιγμές που συζητάγαμε διάφορα πράγματα. Να σου εκμυστηρευτώ, χωρίς να το πει σε κανέναν, ότι υπήρχαν και στιγμές από την πολύ αρχή που λέγαμε να φύγουμε. Ήταν πολύ ταλαιπωρία, κουραζόμασταν πάρα πολύ. Και ανυπομονούσαμε να έρθει κάποια στιγμή αυτή η ώρα που θα γυρίσουμε σπίτι μας. Όμως, έτσι όπως η μία μέρα έφερε την άλλη, αρχίσαμε όλοι να βλέπουμε αυτό το παιχνίδι σαν να είναι η ζωή μας. Μάλιστα. Και λίγο χαθήκαμε. Εμείς, Αλέξη, μου ανυπομονούμε να σε ξαναδούμε. Εγώ αυτό θα πω. Το Survivor All Star. Αυτό θα αφήσω. Όντως, και οι δύο ψηφίζετε. Ψηφίζουμε, ναι. Ψηφίζουμε, ναι. Και από ποιους στρατηγικούς παίκτες ήσουν, ever. Και παρόλο δηλαδή που ακουγόντουσαν από τα πρωινάδικα μεσημεριανά. Μην ακούς τίποτα, για το πάτσινο γιατί δεν ακούγες. Εσύ θα πας εκεί. Να μην ακούς ούτε για το Survivor τίποτα. Πήγαινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.